ό,τι ήταν μέχρι τώρα κομμένο και ένα ζωογόνο είναι η τέχνη. Ήταν κλειστά τα θέατρα, κλειστές οι συναυλίες, κλειστά τα σινεμά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τροφοδοσία στην ψυχή και στο μυαλό του καθενός, ανάλογα με το πώς το βλέπει φυσικά, από το να μπορεί να πάει σε όλους αυτούς τους χώρους. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας έναν εξαίρετο ηθοποιό, ο οποίος επιστρέφει στο φυσικό του χώρο που είναι το Σανίδι, τον κύριο Γιάννη Στάνκογλου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είναι μεγάλη χαρά όντως, ύστερα από 1,5 χρόνο, να επιστρέφουμε εμείς στη σκηνή και οι θεατές στις θέσεις τους και να ξαναδημιουργείται αυτή η σχέση την οποία μας έχει λείψει, η οποία μας έχει λείψει πάρα πολύ. Και σε εμάς πιστεύω, αλλά από ό,τι δείχνουν και τα πρώτα δείγματα από φίλους και συναδέλφους που έχω μιλήσει, που έχουν ήδη παίξει κάποιες παραστάσεις, που διψάει ο κόσμος να πάει στο θέατρο και να δει καλό θέατρο. Πώς το φαντάζεστε αυτό, κύριε Στάνκογλου? Ρωτούσαμε παλιά, πριν να υπάρχει δυνατότητα να το κάνετε, καλλιτέχνες, πώς θα είναι η πρώτη μέρα, είτε τραγουδιστές στη σκηνή, πώς το περιμένουν, πώς το φαντάζονται, τι ελπίζουν. Εσείς ετοιμάζετε και θα πούμε τι ετοιμάζετε, είστε στις πρόβες. Πώς φαντάζεστε αυτή την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η αυλαία και θα βγείτε στον κόσμο? Σίγουρα θα υπάρχει ένταση και σίγουρα θα υπάρχει μια διαφορετική ενέργεια από όλους μας και πιστεύω και από εμάς που θα είμαστε επί σκηνής, αλλά και από τον κόσμο που θα έρθει να μας δει. Από εκεί και πέρα, εγώ είχα την τύχη να παίξω τον Οκτώβρη 2 εβδομάδες στον Γιούγκερμαν, οπότε το διαπόσταση, ας πούμε, δεν ήταν 1,5 χρόνος για μένα. Παρ' όλα αυτά, το Γιούγκερμαν ήταν ένα έργο το οποίο ήδη 2 χρονιές με τεράστια επιτυχία sold out στο θέατρο Πορεία. Οπότε εγώ προσωπικά είχα να ασχοληθώ με κάποιο θεατρικό χαρακτήρα εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, ας πούμε. Οπότε για μένα είναι κάτι ακόμα πιο έντονο, γιατί πραγματικά αυτό που λέμε λυσάω να ανέβω στη σκηνή και να μεταφέρω αυτά τα λόγια του Εσχύλου από τον Προμηθέα Δεσμότη και στη μετάφραση την εξαιρετική του Γιώργου του Μπλάνα που έχουμε στη σκηνοθεσία του Άρη του Μπινιάρη. Οπότε σίγουρα τη φαντάζομαι πολύ έντονη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα είναι έντονη. Βλέπουμε τα πλάνα σας από την πρόβα και ήδη από τη δική σας εμφάνιση καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος θα είναι σε κάποια αρχαία τραγωδία και εδώ βλέπουμε ότι είστε ο Προμηθέας, αλυσοδεμένος, αυτή η αέναη κόντρα του ανθρώπου προς την εξουσία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα βγείτε στον κόσμο με αυτό το δυνατό έργο. Με αυτό το πάρα πολύ δυνατό έργο, το πάρα πολύ σύγχρονο έργο, το έργο το οποίο μιλάει και για το τώρα με κάποιον τρόπο. Είναι κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω εκεί πέρα, όπως βλέπετε, στα 3 μέτρα, 4 για να δεθώ και ακούγοντας τον λόγο του Εσχύλου, κάθε μέρα μου γεννιέται κάτι καινούριο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι κλασικό, όλοι το γνωρίζουμε, όλοι γνωρίζουμε τη μυθολογία γύρω από τον Προμηθέα. Ένα έργο το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσει και στο μυαλό και στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου και θα καταλάβει το ανθρώπου που θα έρθει να μας δει και θα καταλάβει πολλά πράγματα, όχι μόνο για την εξουσία, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο και το πώς τελικά ζούμε και πώς χρησιμοποιούμε το εργαλείο που λέμε εξουσία για να ζήσουμε αν γίνεται καλύτερα. Και μιλάμε για ένα κείμενο 2.500 ετών. Ο Εσχύλος, ο πιο δραματικός ποιητής, συντερακτικός ο τρόπος γραφής του, ο λόγος του, το κείμενο. Και πόσο μάλλον με αυτό το περιεχόμενο. Περιμένουμε το δούμε. Περιμένουμε πώς και πώς. Ξεκινάμε από τα Χανιά. Πότε? Στις 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου στα Χανιά. Θα είμαστε στην Κρήτη για σχεδόν μια εβδομάδα. Θα παίξουμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στην Ιερά Πέτρα. Και από εκεί και πέρα θα ανέβουμε, θα ανηφορήσουμε προς την Βόρεια Ελλάδα, στους Φιλίππους, στην Αλεξανδρούπολη, στη Αστεγιάννα, στη Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Δελφούς. Και μετά θα πάμε στην Επίδαυρο 20, 21, 22 Αυγούστου. Το περιμένουμε και αυτό πάρα πολύ, με πολύ ένταση. Βλέπουμε και τον Ιωάννη Παπαζήση εδώ, άρα όλο το καλοκαίρι σε περιοδίες. Παρακαλώ, ναι. Ναι, οι συνεργάτες είναι εξαιρετικοί. Είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης που κάνει τον Ερμείο, ο Αλέκος Σοβίτης που κάνει τον Οκεανό, η Ρόι Μπέζου που κάνει την Ιώ, ο Δαβίδ ο Μαλτέζε που κάνει τον Ήφεστο, ο Άρης ο Μπινιάρης κάνει το Κράτος Βία. Και ένας χορός Οκεανίδων, 9 κορίτσια, 9 ηθοποιοί, οι οποίες είναι εξαιρετικές και πιστεύω ότι ο κόσμος που θα έρθει να δει αυτή την παράσταση σίγουρα θα έχει κάτι να κουβαλήσει στο σπίτι του και στις κουβέντες του μετά, στο φαγητό ή στο κρασί με τους φίλους του. Ωραία παρέα είστε και ήδη κάνουμε εικόνες, κύριε Στάνκογλου,
και στα Χανιά που θα ξεκινήσετε και Βόρεια Ελλάδα και προς τα μέρη μου Δελφούς που είπατε και στην Επίδαυρο σε αυτόν τον συγκλονιστικό χώρο, σε αυτό το θέατρο, σε όλη την Ελλάδα χωρίς ουρανό. Και νομίζω... Ναι, είναι όντως. Το περιμένουμε κι εμείς. Και πριν 4 μέρες βγήκαμε έξω κι εμείς που κάνουμε πια πρόβες σε εξωτερικό χώρο. Μέχρι τώρα κάναμε 1,5 σε εσωτερικό χώρο λόγω της κατάστασης. Μάλλον χωρίς οροφή ήθελα να πω, με οροφή τον ουρανό. Και τώρα πια βλέπουμε ουρανό και είναι πολύ διαφορετικό. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο σου δίνει κάτι καινούριο, κάτι πολύ όμορφο. Τυχεροί όσοι σας δουν, μακάρι να τα καταφέρουμε κι εμείς. Μακάρι να το χαρείτε κι εσείς που θα παίξετε και ο κόσμος που θα έρθει να το απολαύσει. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει την παράσταση σίγουρα. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι αμυγός θεατρικό, αλλά έχει μια θεατρικότητα που μας έχει συγκλονίσει όλες αυτές τις ημέρες και θα ήθελα την άποψή σας επειδή είστε ηθοποιός. Ζούμε ένα δράμα που αγγίζει την αρχαία τραγωδία. Αναφέρομαι στην ιστορία των Γλυκών Νερών. Και ζήσαμε μια εικόνα όλες αυτές τις μέρες από τον άνθρωπο αυτόν που απεδείχθη αφού το ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης. Υποκριτική στους αστυνομικούς, υποκριτική στους συγγενείς του, στη μάνα του κοριτσιού, στους δημοσιογράφους παντού. Η απορία μου είναι πώς μπορεί κάποιος που δεν είναι ηθοποιός επαγγελματίας να πουλήσει τόση ηθοποιία με τόσο πιστικό τρόπο. Και το άλλο είναι ρητορικό. Πώς καμιά φορά η ζωή φτάνει να ξεπερνά ακόμη και την τραγωδία στην ακρότητά της. Τι λέτε? Εντάξει, πολλές φορές η ζωή ξεπερνάει, στις περισσότερες ίσως ξεπερνάει την τέχνη. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι ηθοποιία αυτό, γιατί όπως βλέπετε πιάστηκε. Οπότε η ηθοποιία, έτσι όπως την ξέρω εγώ τουλάχιστον, η τέχνη της υποκριτικής είναι μια τέχνη την οποία την κάνεις πάρα πολλά χρόνια, στέκεσαι στο σανίδι πάρα πολλά χρόνια και ή θα πιαστείς να μην είσαι καλός σε αυτό το οποίο κάνεις ή η ιστορία θα δείξει και θα αποδείξει αν αξίζεις ή αν άξιζες να κάνεις αυτό το πράγμα. Σίγουρα συγκλονιστήκαμε όλοι με αυτό το οποίο συνέβη. Είναι κάτι το οποίο ίσως να μην το χωράει το μυαλό με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν μπορώ να το σκεφτώ το πώς μπορεί να έκανε όλο αυτό το πράγμα μαζί με ένα παιδί τόσων μηνών, ας πούμε ημερών, πόσο ήταν το παιδί. Είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει και σίγουρα είναι καταστάσεις τις οποίες πραγματικά θέλεις χρόνο να την καταπίνονται. Να σκεφτείς τι ακριβώς είναι, γιατί πραγματικά είναι κάτι που μας ξεπερνάει όλους. Πάντως, να βγάλουμε το θέμα ηθοποιίας από τον άνθρωπο αυτόν που έκανε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω. Σίγουρα μπορεί να έπεισε κάποιους ανθρώπους, μπορεί να έπεισε και εσάς τους δημοσιογράφους ή ξέρω εγώ, τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους που είχε γύρω του, τους φίλους του. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όταν συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και παίρνει αυτό που του αξίζει στο τέλος. Όπως το λέτε, δυστυχώς. Πάρους πέρα από την υποκριτική. Απλώς εδώ μιλάμε τώρα για μια νέα γυναίκα και για ένα παιδί το οποίο είναι μηνών και πραγματικά. Έχει σταματάει και στο μυαλό. Από την άλλη, βέβαια, και θεατρικά, δραματικά, ας το πούμε, δραματουργικά καλύτερα, έχει απασχολήσει πολλές φορές το θέμα το τέλειο έγκλημα και αν αυτό υπάρχει σε πολλές παραλλαγές. Φαντάζομαι ο Κοκκινόπουλος αργότερα ίσως να ασχοληθεί με μια τέτοια ιστορία, όπως έχει ασχοληθεί με πολλές άλλες. Ακριβώς. Κρατάω αυτό που είπατε ότι δεν ήταν ηθοποίηση, ήταν μια κακή, εν πάση περιπτώσει, υποκριτική στάση. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μένει πίσω ένα μωρό με το βάρος του να μην έχει τους δύο γονείς και με το βάρος του να έχει φύγει η μάνα του με τον τρόπο που έφυγε από τον ίδιο του τον πατέρα και αυτό είναι το χειρότερο. Ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Μακάρι να τελειώσει καλά όλο αυτό και να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και εκ του σύνεγγες εδώ στο στούντιο. Θα χαρώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι. Κάθε καλό. Γεια σας. Νομίζω ότι η τέχνη εξαγνίζει και το έχουμε ανάγκη όλοι μετά από τόσο κακό που περάσαμε.